Παιδί και οικογένεια σε βαλωτότητα, το θέμα ημερίδα στο Ηράκλειο, με τους ομιλητές να περιγράφουν τη δραματική κατάσταση που επικρατεί σε επίπεδο Κρήτης. Η Κρήτη πρωτοπορεί σε αρνητικές πρωτιές σε όλους τους δείκτες, σε χρήση ουσιών, σε αλκοόλ, που ειδικά σε γυναίκες και σε εφήβους υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση, σε βία, στα θέματα παιδικής προστασίας. Οικογένειες που είναι σε φτώχεια, οικογένειες που έχουν παιδιά με κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, όλα αυτά έχουν αυξηθεί με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές δυσκολίες, πολλά προβλήματα, δεν υπάρχουν δομές κρατικές, έτσι ώστε να βοηθήσουν. 18 παιδιά ήδη από το παιδικό χωριό SOS έχουν πάει σε ανάδοχες οικογένειες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Επίσης, 10 παιδιά έχουν γυρίσει στη βιολογική τους οικογένεια. Και όλα αυτά στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργάνωσε το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ηρακλείου των Παιδικών Χωριών SOS σε συνεργασία με την Χώρα των Παραμυθιών και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. 10 χρόνια από τη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ηρακλείου των Παιδικών Χωριών SOS, 10 χρόνια υποστήριξη στην οικογένεια η οποία βάλεται, η οποία δυσκολεύεται, συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, λογοθεραπεία, ειδική παιδαγωγική στήριξη, είδη ένδυσης, διατροφής, υπόδυσης και μια πραγματικά ουσιαστική στήριξη με βασικό σκοπό και στόχο ο συνάνθρωπός μας, ο οποίος δυσκολεύεται, να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Το Παιδικό Κολέγιο η Χώρα των Παραμυθιών στηρίζει πολύ τα παιδικά χωριά. Έχουμε δει από κοντά την δουλειά τους. Την χάνει να έχουμε και μαθητές μας να είναι από τα παιδικά χωριά SOS. Είμαστε αρκετά ευαισθητοποιημένοι και το βασικό έργο που έκανε ο Όμιλος ήταν να γνωρίσει το θεσμό των παιδικών χωριών SOS στην κοινωνία του Ηρακλείου.